Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το θέμα μου είναι αυτό, ανακατασκευή του Ανατόλου Θηλάκου. Λοιπόν, το θέμα μας απασχολεί γιατί πραγματοποιούνται πάρα πολλές επεμβάσεις και στην Ελλάδα και παγκοσμίως του ενωτικού πετάλου. Είναι συνηθισμένο χειρουργείο. Πόσο συνηθισμένο? Αρκετά. Το θέμα είναι στις καταστάσεις πραγματικές, όπως στις μαζικές ρήξεις. Πάνω από 5 εκατοστά μία ταξιδόμηση, πάνω από 2 τένοντες. Λίγο δύσκολο. Τα εκατοστά αφορούν και τον αριστερό και τον δεξιό. Επίσης, τένοντες δεν είναι τένοντες ξεχωριστοί, είναι πέταλο. Επομένως, λοιπόν, πώς μπορούμε να μονώσουμε τους τένοντες από τη λειτουργία ολόκληρου του πετάλου? Έχουμε πρόβλημα ουσιαστικά στην ταξινόμηση. Και βεβαίως, οι μαζικές ρήξεις συνήθως είναι σχεδόν πάντα επιδιορθώσιμες, με κάποιο τρόπο. Βέβαια, το μέγεθος είναι σχέση με την επιδιορθωσιμότητα. Συχνά. Όταν μιλάμε για ρήξεις τένοντου πετάλου που δεν είναι επιδιορθώσιμες, είναι σχετικά σπάνιες, ανάλογα με τον χειρουργό, κάτω 5% στους πιο πολλούς. Ουσιαστικά, πέραν της ρήξης, έχουμε σίγουρα και ρήξη και απώλεια του ανατόλου θηλάκου, που συμφύεται με την επιφάνεια του τένοντου πετάλου. Επομένως, τι κάνουμε στις περιπτώσεις αυτές, που δεν είναι πια σπάνιες? Και στην εποχή μας, που έχουμε πολλές αποτυχίες πια, είναι πιο δύσκολο. Οι ρήξεις λοιπόν μπορούν να αφορούν την πρόσια επιφάνεια του τενοντού πετάλου, υποπλάθιο και παρακάνθιο, ή να αφορούν την οπίσθια επιφάνεια, υπερακάνθιο και υπακάνθιο. Και βέβαια μπορούμε να σε ρίξεις που να είναι μικρή, κάτω των 65, ή μεγάλη, άνω των 70, μεγάλη ηλικία. Επομένως λοιπόν, συχνά το βασικό πρόβλημα είναι ότι η διαπίστωση ότι πάντα, σχεδόν πάντα υπάρχει επιδιορθώσιμος ο υποπλάτιος. Δεν μας περάσει στην περίπτωση αυτή το βαθμό ουσιαστικά λιμπόδος ατροφίας. Τι βρίσκουμε σε μια μαγνητική τομογραφία? Ουσιαστικά το μέγεθος της ρήξης είναι η βασικότερη παράμετρος. Όταν έχουμε αντένοντα που έχει φτάσει στο επίπεδο της ομογλήνης, είναι πιθανό να είναι επιδιορθώσιμος. Επίσης, συχνά έχουμε κεφαλική παρεκτόπιση της κεφαλής του βραχιονίου, που αρθρώνεται με το ακρόμιο και κάνει και τύπωμα συχνά. Άρα, αυτή η ρήξη είναι πιθανό να μην είναι επιδιορθώσιμη. Όχι πάντα. Και βέβαια στο χειρουργείο έχουμε διάφορα θέματα. Έχουμε κυρίως θέματα ποιότητας. Το κύριο πρόβλημα είναι όχι η ποιότητα του τένοντα τόσο, αλλά η ρήκνωσή του. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα. Η καθήλωση λοιπόν, η μυϊκή ατροφία και ούτω καθεξής. Άρα μιλάμε για εξορισμού σε ένα περιβάλλον που προδιαθέτει σε κακή επούλωση και πιθανή σημαντική υποτροπή. Αυτή είναι μια ρήξη που ουσιαστικά είναι μη επιδιορθώσιμη. Αλλά το μπορούμε στο χειρουργείο. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα. Εύκολο χειρουργείο, βλέπουμε τίποτα. Σε τρία λεπτά ξέρουμε τι έχουμε. Τίποτα. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι πιθανό να μην επιδιορθώνεται. Τι κάνουμε? Διάφορες επιλογές από τίποτα έως αρθροπλαστικές. Διάφορες επιλογές. Λοιπόν, βέβαια η τάση είναι αναστροφομανία. Λοιπόν, είναι η τάση λοιπόν αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Το πρόβλημα είναι όμως αυτή σε νέους ασθενείς κάτω των 65. Πρώτον, έχει μικρό follow-up. Συχνά δεν έχει επιλογή μετά την αποτυχία. Και τρίτον, αν ο ασθενής πρόκειται χειρουργείου έχει καλή κίνηση, μπορεί να μειωθεί. Λοιπόν, άρα και η μεταφορά βέβαια, λοιπόν, από το αρχαίο, καλή επέμβαση για πιο νέους δραστήριους με καλό χέρι επεμβάσεως και πρώτη επέμβαση. Ενώ οι πιο παλιές ασθενείς που βλέπουμε συνήθως, στη δικιά μου τουλάχιστον εμπειρία, είναι ασθενείς που έχουν μεγάλη ηλικία που έχουν χειρουργηθεί. Άρα αυτή η επέμβαση είναι καλή, αλλά έχει αποτελέσματα συνήθως όχι προβλέψιμα πάντα. Επομένως, λοιπόν, βασιζόμενος στην βιομηχανική βασική μελέτη, διαπιστώθηκε λοιπόν ότι πάντα έχει περιγραφεί η παρουσία ανωτέρου θηλάκου, που καταφύγεται στο μείζον όγκωμα, καλύπτοντας μεγάλη εμφάνεια του ογκώματος. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι συμφιόνταν με το επανακάνθιο, οπότε συχνά τον αγνούσαμε. Σε απαγωγή, αυτό έχει στατικό ρόλο και δυναμικό ο θύλακος. Σε 60 μέρες απαγωγή, αναδεπλούται ο ραχαίος θύλακος, ο κεφαλικός θύλακος, μεταξύ κεφαλής και ομογλήνης. Άρα έχει στατικό και δυναμικό ουσιαστικά ρόλο. Ο ρόλος ο στατικός είναι σταθερότητα της άθρωσης αντιστέκεται στην κεφαλική παρεκτόπιση κυρίως. Αν κοπεί, εδώ είναι βλέπουμε την κεφαλική παρεκτόπιση σε ένα φυσιολογικό ώμο, τρέχει λεωστά. Σε ρήξη τένοντα πετάλου είναι 6,5. Αν μπει ένα πατς, μειώνεται. Και αν γίνει ανακατασκευή του θηλάκου, ουσιαστικά είναι περίπου ίδια. Μία μελέτη. Λίγες υπάρχουν και από τους ίδιους αυτό το πρόβλημα. Οπότε η ιδέα ήταν να ανακατασκευαστεί λοιπόν ο ραχαίος θύλακος της άθρωσης του ώμου, κεφαλικός. Με αποτέλεσμα να κεντρωθεί η κεφαλή και να βελτιωθεί ο μοχλοβραχίωνας του ώμου. Άρα αυτή η επέμβαση είχε σκοπό να μειώσει την κεφαλική παρεκτόπιση,
να επικεντρώσει την κεφαλή του ο Μοιραίο και να επιτρέψει καλύτερα τη λειτουργία των ζεύγων δυνάμεων. Δεν έχει διαφορά με τα πατς, είναι ότι αυτά τα πατς συράπτονται στο κολόβαμα αλλά και στο βραχιόνιο. Αυτή η επέμβαση ουσιαστικά αγνοεί τον τένοντα που υπάρχει δεν υπάρχει, καθελώνεται μεταξύ ομογλήνης και μείνοντος αγκώματος. Και το περιέγραψε ένας, λοιπόν, Ιαπωνέζος, ο οποίος προέκυψε από την ανάγκη. Δεν είχαν στην Ιαπωνία, δεν επέτρεπαν το 2014, δεν είναι ανάστροφοι. Οπότε το 2007 άρχισε να κάνει την επέμβαση αυτή. Ενδείξεις. Ουσιαστικά ρήξεις που δεν επιδιορθώνονται. Με ψευδοπαράλυση σχετικά πρόσφατη κατά προτίμηση, αποτυχία αστυνομικής θεραπείας σε ασθενείς που είναι σχετικά πιο νέος, με πόνο και ανεπαρκή λειτουργία. Αντενδείξεις. Ανθρωπάθεια μέτρια έως σημαντική, η μικρή αρθρίτιδα είναι αποδεικτή. Υπάρξη σημαντικών οστικών ελλειμμάτων στην κεφαλή μετά από πολλά χειρουργία, η μυϊκή πάρεση δελτιοειδούς και πρωτοτύπου αρχαίου και βέβαια η δυσκαμψία. Τι κάνουμε, ας είναι το τοποθετούμε όπως θέλουμε, κατά προτίμηση σε θέση καθιστική, διορθώνουμε τον πλάδιο, κάνουμε τη μηνεκτομή κλπ. Και κινητοποίηση, τενοτομή του κεφάλου αν υπάρχει, ακρομπλαστική και μετά αρχίζει η επέμβαση. Ουσιαστικά σε δύο βήματα. Πρώτον, βάζουμε δύο άγκυρες στην ομογλήνη. Κατά προτίμηση την πρώτη απειλή. Αραμάτινες. Και τοποθετούμε τις άγκυρες στο μείζον βραχιονόγκωμα σε συνέχεια. Τρίτο βήμα, μετράμε τις διαστάσεις του μοσχεύματος. Περνάμε τα μόσχευα τα ράματα και τα προωθούμε στην άρθρωση. Ράβουμε τα ράματα στην ομογλήνη, τα ράματα στο μείζον βραχιονόγκωμα και τελικά συράφουμε το όποιο μόσχευμα με ό,τι έχει μείνει από τον υπακράνθιο. Πάντα ακροπλαστική γιατί αυξάνει το χώρο το διαθέσιμο και μειώνει την επιφάνεια επαφής. Μόσχευμα. Εμένα τα πρώτα περιστατικά, να λέω όλα, πλατεία Περιδονία, είχα αποτυχία 100%. Οπότε, λοιπόν, στη συνέχεια, προτιμώ αυτό το κάποιο δραματικό αλλομόσχευμα. Γιατί πρέπει να είναι χοντρό. Ακόμα και η πλατεία Περιδονία πρέπει να τουλάχιστον 8 χιλιοστά, δηλαδή να αναδιπλώνεται, για να έχει βιομηχανικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι αμόσχευμα εδώ, αλλομόσχευμα. Έχει, λοιπόν τα ράματα της ομογλήνης, ράματα που θα τοποθετηθούν εδώ στο μείζον όγκωμα, λίγο πριν τοποθετηθεί. Κάνουν λες την προτιμώ. Θα σας πω γιατί. Λοιπόν, πρόθεση γίνεται με διάφορο τρόπο, με αυτό το ειδικό εργαλείο για τις κάνουλες. Είναι το πιο χρηστικό εργαλείο. Το μόνο που δεν τρυπάει το μόσχευμα. Πώς γίνεται αυτό, δύσκολα. Δηλαδή, Ναι. Λοιπόν, δύσκολα. Difficult. It's very difficult to put the grafting in a joint. Πάντως, γίνεται τελικά τοποθετείται. Υπό όραση άμεση. Λοιπόν, αφού τοποθετηθεί και ραφτούν τα ράματα στην ομοκλίνη, τοποθετούμε ράματα την άγκυρα στο μείζον όγκωμα προκειμένου να καθυλωθεί. Λοιπόν, και βέβαια το καλό αυτού του συστήματος που χρησιμοποιώ είναι ότι μπορεί να αριθμίσει την τάση. Λοιπόν, τώρα θα φαίνεται λίγο χάλια, είναι ακρίβεια, αλλά με αυτό το εργαλείο το πρόβλημα είναι η τάση που θα δώσει στο μείζον όγκωμα. Πρέπει το μόσχευμα να μην είναι χαλαρό. Άρα πρέπει να ελέγχει. Οπότε. Δεν αρκεί να έχει τοποθετήσει την άγκυρα, πρέπει να την δώσει την τάση που πρέπει. Λοιπόν, πρόβλημα. Με αυτή την άγκυρα, οι αντίστοιχες παρόμοιες μπορεί να γίνει η ρύθμιση τάσης υπό άμεση αρθροσκοπική όραση. Λοιπόν, άρα βλέπουμε κάτι τέτοιο τελικά. Πώς θα το δούμε αυτό στην πραγματικότητα, λοιπόν, ένα μόσχευμα που έχει καθυλωθεί στο μείζον όγκωμα. Λοιπόν, με κατάλληλη τάση, σε μικρή απαγωγή κατά προτίμηση. Λοιπόν, και βέβαια το πίσω μέρο του μπορεί να ραφτεί στον υπακάνθιο. Ακινητοποίηση επιφυλακτική, ακινητοποίηση γενικώ, αλλά πρώιμη επαθητική, αλλά ενδυνάμωση μετά το δίμηνο. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα, ότι σε όλε τι περιπτώσει μειώνεται η κεφαλική παρεκτόπιση, όπω παράδειγμα εδώ. Σε ένα προστατικό πολύ δύσκολο, πολύ αμφιβητούμενο, ένα ασθενή που είχε λίγο ήθηγη αθρίτητα ήδη, ξέρετε, πάλι λέγεται παρεκτόπιση. Είχε χειρουργηθεί, είχε βάλει τον μπαλόνι. Τον μπαλόνι σε ορισμένα περιστατικά που έχετε δει κάνει αυτό το είδημα το ενδομελικό που δεν υπήρχε στον άλλο ώμο. Βλέπετε, με ίνιδα λόγω του σαπρόφηση του μπαλονιού. Λοιπόν, ήταν το πριν. Εδώ μετά. Ράφηκε υποπλάτιο, υπακάνθιο και σε διπλή σειρά γυρών στο μείζον όγκωμα. Κατά προτίμηση να έχει καλύτερη καθήλωση. Ασθενή πριν. 45 μοίρες, στους 3 μήνες, όχι σε 6, στους 3. Λοιπόν, και υπενθυμίζω ένα υπέρυχο. Ο θύλακος, ο βραχιός δεν είναι στατικός, κάνει αυτή την αναδίπλωση. Λοιπόν, κοιτάξτε ένα βίντεο. Ένα δυναμικό υπέρυχο μετά το χειρουργείο. Λοιπόν, καλά, αυτή η εκτροφία πριν, του ίδιου ασθενούς, σχετικά κατάλληλος για κάθε επέμβαση πριν ανάστροφη, θα μου πείτε.
Όμως δεν ήθελε να κάνει άστροφη αυτός ο ασθενής. Αυτό το μόσχευμα σε απαγωγή, αν δεν καλά, σαφώς αναδιπλώνεται όπως περίπου και ο φυσιολογικός θύλακος. Έχουμε την αναδίπλωση, ουσιαστικά αντίστοιχη. Λοιπόν, αποτελέσματα λοιπόν, πρόβλημα της μελέτης, υπάρχουν λίγες μελέτες και μάλιστα τον ίδιο συνήθως. Ουσιαστικά με καλά αποτελέσματα λοιπόν, πάντα μείωση του διαστήματος και καλό κλινική αποτελεσματικότητα. Πρόβλημα, λίγες μελέτες. Πάρα πολλά χειρουργία. Η Arthrex έχει τουλάχιστον πουλήσει 10.000 μοσχεύματα από το 2014 για τον επέμεζα αυτή, αλλά ακόμα δεν έχουμε σειρές. Ο Μπούρκαρτ λοιπόν ανέκδοτε η μελέτη του, κατ' ασθενής, βλέπει πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση και είναι μεγάλη μείωση του πόνου από την επέμβαση αυτή. Χωρίς επιπλοκές και με πολύ καλή πνευματικότητα. Ουσιαστικά γιατί ουσιαστικά μπορεί να αναστρέψει την πρόσφατη ψευδοπαράλυση, ενώντας κάμψη κάτω των 90 μερών. Πρόσφατη μελέτη, βέβαια, από τον Πίτερ Μιλέτ, συνέκρινε, ας πούμε, βέβαια, δεν είναι δημοσιευμένη επισήμως, σε πρακτικά συνεδρίου, 34 ασθενείς, 16 ακατασκευή θυλάκου, 18 μεταφορά πλούτου αρχαίου. Οι ασθενείς που είχαν στον χρόνο ανακατασκευή του αρχαίου θυλάκου είχαν πολύ καλύτερα κλινικά σκορ και κίνηση από τους που πέστησαν πλατήρα αρχαίου. Το αναφέρω, αν και δεν είναι δημοσιευμένη, επειδή είναι αξιόπιστος ο συγγραφέας. Άρα λοιπόν, αυτή η τεχνική μπορεί να γίνει αυτοσκοπικά ανοιχτά, είναι σχετικά ευκολούτσικη, όχι πολύ δύσκολη, αλλά θέλει λίγο καλή διαχείριση των οραμάτων και των αγκυρών. Πρέπει να μετρήσει οπωσδήποτε καλά το ράμα, το μόσχευμα. Αυτό μπορεί να γίνει και στη μαγνητική με καλή συσχέτιση. Σίγουρα καλή τάση και τάση ισχυρή στραφή. Και με κατά προτίμηση αλλομόσχευμα. Επίσης το βασικό ότι δεν καταστρέφει το σύμπαν. Αν κάνεις ανάστροφη, έχει λήξει το θέμα. Πρέπει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Μειονέκτημα. Είναι λίγο προβληματική. Θέλει μια γνώση, πρέπει να έχει ολομόσχημα, έχει παρεταμένη αποκατάσταση, κόστος και σχετικά ακόμα έχει μικρή βιβλιογραφία, αν και έχει πολύ ισχυρή βιομηχανική υποστήριξη. Επομένως, είναι υποσχόμενη επέμβαση. Ουσιαστικά θα αλλάξει το παιχνίδι, λέγεται αυτοί που το πιστεύουν, και βέβαια θα μειώσει την ανάγκη για ανάστροφες. Ευχαριστώ πολύ.